Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ρεθύμνου λειτουργεί με 2 ειδικευμένους γιατρούς και έναν ιδιώτη γιατρό με μπλοκάκι. Οι απαιτούμενες ανάγκες είναι στο σύνολο 7 θέσεις, σύμφωνα, ξαναλέω, με τον απαρχαιωμένο οργανισμό για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος. Αριθμός θέσεων στην τελευταία προκήρυξη 0. Η Ορθοπαιδική Κλινική, έπειτα από τις νέες παραιτήσεις, σύντομα κινδυνεύει να μείνει με 3 μόνιμους ορθοπαιδικούς, ενώ σύμφωνα με τον οργανισμό ορίζονται σε 5. Στη χειρουργική έχουμε 4 ειδικευμένους χειρουργούς σε 7 θέσεις. Ο ένας είναι πρώτης συνταξιοδότησης και μάλιστα χθες ήρθαν οι συνάδελφοι και μας ενημέρωσαν ότι θα κάνουν αναστολή των χειρουργείων, γιατί το μοναδικό τους ειδικευόμενο τον πήρε η ορθοπαιδική, η οποία, όπως είπαμε παραπάνω, υπολειτουργεί. Ογκολόγος κανένας για ολόκληρο τον νομό, ενώ μέχρι πρόσφατα είχαμε κανονικά λειτουργούσα ογκολογική κλινική, από έναν βέβαια ογκολόγο, και εφόσον δεν ήρθε δεύτερος, εφόσον ο ίδιος αναγκάστηκε να δουλέψει στην COVID κλινική, να κάνει διακομιδές διασωληνωμένων, κάποια στιγμή αναγκάστηκε και παραιτήθηκε και θα πάει στο Βενιζέλιο, από ό,τι ξέρουμε. Το ακτινολογικό τμήμα είναι υποστελεχωμένο και υπάρχει εκεί μαγνητικός τομογράφος καινούριος, που δεν λειτουργεί όμως, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό να τον λειτουργήσει. Ειδικευόμενη είδωση που εξαφάνισε στο νοσοκομείο, ειδικά στην παθολογική και τη χειρουργική. Πλήρης εντατικοποίηση, σταθερά υπέρβαση του πλαφών των εφημεριών ανά μήνα, 7 και πάνω, καθήκοντα που δεν τους αναλογούν, ανεπαρκής εκπαίδευση σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της εκάστοτε ειδικότητας που έχουν επιλέξει, συνήθως μπαλώνουν τρύπες κοινώς, αγροτικοί γιατροί σε αποσπάσεις με απόφαση της 7ης ΥΠΕ, με καθημερινή ζωή λάστιχο όπως την ξέρουμε. Διακομιδές και ΕΚΑΒ. Στο νομό δεν υπάρχει βέβαια γιατρός ΕΚΑΒ και οι διακομιδές διασωληνωμένων γίνονται από οποιονδήποτε μη εξειδικευμένο γιατρό στο βαρύ πάσχοντα διασωληνωμένο ασθενή με όποιο κόστος, ακόμα και από οφθαλμίατρο. Η λίστα περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες. Ως Ένωση Γιατρών πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμός, βέβαια. Ο σχεδιασμός αυτός είναι η ιδιωτικοποίηση της υγείας, μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Γι' αυτό και εντείνεται η υποχρηματοδότηση, αλλά ταυτόχρονα βέβαια δίνονται 8,6 δις ευρώ για αγορά των F-35, ποσό που θα κάλυπτε τη λειτουργία 70 και πλέον νοσοκομείων. Γι' αυτό κοινικά ομολογείται πως φθηνή και συμφέρουσα λύση αποτελεί η πρημοδότηση του ιδιωτικού τομέα, με άλλα λόγια των μεγάλων εργαστηριακών μονάδων και ιδιωτικών κλινικών, που αποζημιώνονται με υπέρογκα ποσά για τον πάλευμα των ελλείψεων που οι ίδιοι διωγγώνουν. Είναι στόχος να καταργηθεί η μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση των υγειονομικών, να κλείσουν νοσοκομεία και να ευνοηθούν οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεις της υγείας. Σε πόσους μισθούς επιμελητών θα αντιστοιχούσαν άραγε όταν αποζημίωναν ιδιωτικό απεικονιστικό όμιλο όταν δεν λειτουργούσε λόγω μη έγκαιρης συντήρησης ο αξονικός τομογράφος. Αφορά επίσης τη δημιουργία ενός νοσοκομείου επιχείρησης, στο οποίο εντάσσεται η βαθμία ένταξη των λεγόμενων DRGs, η τιμολόγηση των ιατρικών πράξεων που με βάση αυτές θα λαμβάνει έσοδα από τους ασθενείς πελάτες και από τις ασφαλιστικές εισφορές στο ένα νοσοκομείο ΑΕ. Είναι ξεκάθαρο πως οι προκηρύξεις θέσεων είναι αποσπασματικές και όχι μόνο δεν καλύπτουν τις ανάγκες, αλλά δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο τις νέες αποχωρήσεις συναδέλφων. Με τη συνέχιση της λειτουργίας με συμβασιούχους εργαζόμενους, αντί για μόνιμο προσωπικό, με εργολάβους σε τμήματα καθαριότητας, φύλαξης και άλλα, οδηγούν μεθοδικά σε στραγγαλισμό των νοσοκομείων της περιφέρειας και στην Κρήτη. Το μόνο ελπιδοφόρο που έχω να σας πω από το Ρέθυμνο είναι ότι η κοινωνία είναι σε πολύ έντονο αναβρασμό, ότι πρόσφατα μετά από σύσκεψη, συγκεκριμένα στις 12 Δευτέρου τη Δευτέρα, με φορείς, συλλόγους και σωματεία του νομού με την Ένωση Γιατρών και, στη συνέχεια, και ήταν σε συνέχεια της σύσκεψης της προηγούμενης Δευτέρας, 5 Δευτέρου, αποφασίστηκε παρεθεμιώτικο συλλαλητήριο για τη δημόσια και δωρεάν υγεία την 5η 22 Δευτέρου του 2024, ημέρα πανηγυρνομικής βέβαια απεργίας που έχει προκηρυχθεί από ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝΓΕ,
Συλλογή υπογραφών στο περίπτερο του Δήμου στους Τέσσερις Μάρτυρες για τη διάσωση του νοσοκομείου, τη διάσωση της δωρεάν και δημόσιας υγείας. Συνεχιζόμενες δράσεις για τη στήριξη του νοσοκομείου ως τις 28 Δευτέρου 24, ημέρα πανεργατικής απεργίας, ΑΔΕΔΗ και ΟΕΝΓΕ βέβαια, ημέρα που κλείνει ακριβώς ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Σύμφωνα με το πλαίσιο των κινητοποιήσεών μας, αυτών που σας ανέφερα, διεκδικούμε άμεση στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου με γιατρούς και λοιπό προσωπικό, άμεση προκήρυξη του συνόλου των οργανικών θέσεων και άμεση τροποποίηση των ακροτηριασμένων οργανισμών που είναι μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Κίνητρα για τις άγονες περιοχές. Να μην κλείσει ή συγχωνευτεί κανένα νοσοκομείο, όχι στο νέο υγειονομικό χάρτη, να μην μετατραπούν τα νοσοκομεία σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Να μην εφαρμοστούν τα απογευματινά χειρουργία και η οικονομική συμμετοχή των ασθενών που ούτως ή άλλως φορολογούνται και δικαιούνται δωρεάν υγεία στα δημόσια νοσοκομεία. Μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση των υγειονομικών του ΕΣΥ. Να δημιουργηθούν άμεσα επιστημονικά κίνητρα, όχι στα αυταρχικά εντέλεστε και τις μετακινήσεις. Άμεση προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων και άμεση τροποποίηση των οργανισμών που είναι μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Διπλασιασμό των απολαβών των νοσοκομειακών γιατρών, αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών με μειωμένο συντελεστή. Οι υπεράριθμες να μην φορολογούνται καθόλου, χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Και μονιμοποίηση βέβαια όλων των συμβασιούχων υγειονομικών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εμείς σας προσκαλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στο Ρέθυμνο, σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, σε ανυποχώρητο και αδιαπραγμάτευτο αγώνα για δημόσια, δωρεάν και ποιοτική υγεία για όλους. Ευχαριστώ.